ξυλοπόλεμος η δράμα μας. Βλέπουμε εδώ είμαστε καλά οργανωμένοι. Είμαστε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. Ο αγαπητός Τέλειος. Ο γιατρός. Κόρνα Βασίλισσα από Βουλγαρία. Είσαι στο μεγαλύτερο κουδούνι σήμερα. Και τσέρβενο βίνο παρακαλώ. Έλα. Μαρία. Πάνε να πάνε να χορέψω. Σύλλογος Πετρουσίων Δράμας.
Πάτε καλημέρα. Κυρία Σιδερά, κυρία Ντομπρίκη, καλημέρα σας κυρίες μου. Καλημέρα σας. Η ομάδα των Αράπηδων ονομάζεται Τσέτα. Βασικά πρόσωπα είναι οι Αράπηδες, άντρες δυμένοι με φλοκοτές κάπες και κεφαλοστολές από δέρμα. Στη μέση κρεμούν κουδούνια, τρία μεγάλα μπακάλια ή τρία κυπριά συνδυασμένα, ώστε ο ήχος τους να είναι αρμονικός. Την Τσέτα συμπληρώνουν οι Εύζωνες, οι Γκελίγκες, Νύφες, νεαροί άντρες μεταμφιεσμένοι με τη γυναικεία ενδυμασία της περιοχής και οι Μάγκουδες, Παλιάτσι. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Τσέτα Μπάσια, άντρας όχι μεταμφιεσμένος, που κρατά μια γλίτσα. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της ομάδας. Με συνοδεία μακεδονικής λυράς και νταχαρέδων, η Τσέτα κάνει τη γύρα του χωριού, περνώντας από τα σπίτια, χορεύοντας, ευχόμενη υγεία και ευημερία στις οικογένειες. Ο δυνατός ήχος των κουδουνιών θεωρείται ικανός να διώξει τις δαιμονικές δυνάμεις του χειμώνα.
μεταφερμένο από γενιά σε γενιά, είναι το έθιμο της αποκριάς. Όπου οι κούκεροι παρουσιάζουν την άνοιξη, τότε που η φύση ξυπνά και η καινούργια ζωή αρχίζει. Στην Κόρνα Βασίλτσα, κούκεροι γίνονται άτομα από 3 μέχρι 66 χρονών. Οι φορεσιές τους αποτελούνται από δέρματα κατσίκας και προβάτου, τρομακτικές χειροποίητες μάσκες και κουδούνια. Τα υπόλοιπα μέλη του θειάσου φορούν υφαντές παραδοσιακές φορεσιές, ραμμένες και κεντυμένες στο χέρι και αναπαριστούν τον παραδοσιακό γάμο. Σήμερα θα παρουσιάσουν το έθιμο συγχώρεσης που τελείται στην αρχή της Σαρακοστής, όπου το βράδυ μαζεύεται όλη η οικογένεια στο τραπέζι και ζητά ο ένας από τον άλλον συγχώρεση. Μετά ανάβουν φωτιές της γειτονιάς και είναι και γυρίζουν τα αναμένα πάνω τα μπαλάκια τυλιγμένα με σύρμα και πηδάνε πάνω από τις φωτιές για καλή υγεία. Η παράδοση λέει ότι το δυνατό κουδούνισμα διώχνει το κακό. Γι' αυτό οι κούκεροι πηδάνε και χορεύουν δυνατά για να διώξουν όλο το κακό. Да пробвате какво съм направил. Браво, браво. И здрави. Прощавай, майко. Простено ти. Прощавай, татко. Простено ти. А вие шкерки, какво сте ми донесли? Браво, браво. Простено ти. Простено ти. Дядо, ти какво си приготвил за децата? Направил съм вратушници и един голем огин да бури път за здраве. Браво, браво. Айде, тук има яйца, децата да гушкат. Че ще дойдат кукери да поганат злите сили и да изиграме една гора за обичая. Браво, браво!
se bio. Κρατάει το όνομά του από παλαιότερο εορτασμό της ημέρας της Μαμής που γινόταν 8 Ιανουαρίου. Βασικά πρόσωπα είναι οι χαράπηδες, άνδρες με τα αγόμορφη μεταμφίεση. Φορούν δέρματα κατσίκας, κάλυμα του κεφαλιού από δέρμα κατσίκας με προσαρμοσμένα κέρατα τράγου, βάφουν το πρόσωπο με καπνιά και δένουν κουδούνια από τους ώμους. Δύο μεγάλα μπατάλια μπροστά και τέσσερα κυπριά πίσω, τα οποία διαλέγουν με προσοχή, ώστε να παράγεται αρμονικός ήχος. Με γρήγορες αναπηδήσεις προκαλούν το δυνατό ήχο των κουδουνιών, ώστε να διώξουν τα κακά πνεύματα και να ξυπνήσουν τις βλαστικές δυνάμεις της φύσης. Η γύρα κοδωνοφόρων γυρίζει τις γειτονιές με κυρίαρχη την παρουσία του καμιλιέρη, των χαράπηδων και συνοδεία με μεγεμονικές λύρες και νταχαρέδες. Ακολουθούν οι παππούδες και οι γυλίγκες δημένουν με την τοπική παραδοσιακή φορεσιά. Thank you.
Κάρλοβο, Βουλγαρία. Σε αυτή την περιοχή που είναι η καλλιέργεια των τριαντάφυλλων, οι μάσκες τους είναι στολισμένες με λουλούδια, συμβολίζοντας την καλή σοδιά. Στη φορεσιά κυριαρχεί το λευκό, χρώμα που συμβολίζει την υγεία και τη μακροζωία. Στη μέση τους τα σουρβακάρι φοράνε μια ζώνη με φούντες. Ευχή τους είναι το σιτάρι να είναι τόσο βαρύ όσο είναι οι φούντες που φορούν.
Thank you.
Παγωνέρι, νομός δράμας. Τελείται στις 6 Ιανουαρίου. Οι αράπηδες έχουν τραγόμαστε μεταμφίεση. Πολύ μαύρο αμανικό πανεφόρι και φαλοστολίδα το δέρμα κατσίκας με ανοίγματα για τα μάτια και το στόμα. Κρατούν ξυλίνα στα αυτιά και κρατούν στη μέση κανόνια, κυπριά και βατάλια, τα οποία είναι μια κοσμική εκλογμένα, ώστε να μεταλλήσουν με το υλικό. Μας έχει αράπηδες στην αγγελή, πρέσκουν και βαθύνουν. Από τα ξενερώματα οι τελευταίες συναντιόνται για να ξεκινήσουν την πορεία. Συναντιόνται τα κόρτι, τα γκάντας και τα χάρια. Η πορεία συνέβη διάφορα από τώρα. Ένας άντρας παιδί με μια προσφυγική ηλική, την οποία προστατεύουν οι αράπηδες και συναντιόνται με την προσφυγική. Ένας άλλος άντρας είναι την άλλη φύστησα, που κρατάω να ψεύχει το μωρό. Στον δρόμο να συμμετέχει και ο Χαρτίς, ο Δεθέος, με λεφτά ρούχα και φοροστολή λεφτή από δέρμα φύλλου και ένα μικρό ψήνο γραμμείο με αλόγιο που παραλυσεύει. Στέλνει να θεραπεύσει όποιον από τους συμμετέχοντες ή θεατές παριστάνεται με άνθρωπος.
Παλαμάς, νομός Καρδίτσας. Είναι έθνο για τα ημέρου της λαϊκής ανθρωπικής και δημενικής λατρείας. Οι αράπηδες φορούν περίτεχνες ψηλές, ζωόμορφες προσωπίδες, δίνονται με προβιές, φορούν καθημερινά γυναικεία ρούχα και κρεμούν στη μέση τους μεγάλα κουδούνια, κρατούν γλίτσες και κοσιές. Οι αράπηδες μαζί με την ύφη Καραγκούνα, αγόρι μεταμφιεσμένο, και τον γαμπρό πηγαίνουν στα σπίτια. Χτυπούν τα κουδούνια τους δυνατά για να διώξουν το κακό και να ξυπνήσουν το σπόρο στη γη και γυρνούν στα σπίτια του χωριού. Μόλις βγαίνει το κύρις, χορεύουν οι νιώπαντροι. Η νύφη πετά το ποδοκάρι στον αέρα και το πιάνει. Τελειώνοντας το χορό, η νύφη Καραγκούνα φυλά το χέρι του νοικοκύρη και εκείνος την κερνά χρήματα. Σε όλο το πλούτη προσφέρουν γλυκάνικα και θεά. Συχνά, ένας από τον πουλούκι πέφτει κάτω, τρέχει η νύφη και τον σταυρώνει με το ποδοκάρι του. Αν πάρει το ερωτικό φτιάχνει του νύφη, τότε πέφτει μια ράβη πάνω του και τον τρέχει στο κουτί. Όταν συνεχίζει στον δρόμο δύο μπουλούκια και εκείνται η νύφη και ο γαμπρό, τα ριζαστιά και σταυρώνει του πλούτη και τις κοστές, παίρνοντας καμάρα για να περάσει από κάτω τον πουλούκι. Αυτό δηλώνει την καταγή και η άδεια τύπη παίρνει μεγάλο καρδά. Thank you.